Ο επικεφαλής της Λαϊκής Ισπυριώσης Αττικής είναι εδώ για την Περιφέρεια Αττικής ο κύριος Γιάννης Προτούλης. καλώ ήρθατε. Τι κάνετε, όλα καλά. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μαζί, η πρώτη συνέντευξη μετά την ε, ανάληψη των ε, καθηκόντων και έχουμε να πούμε πολλά για το πρόγραμμα της Λαϊκής Ισπυριώσης Αττικής, για τις προτάσεις. Ε, ε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Θέλω ένα σχόλιο από εσά. Ε, γιατί η αλήθεια είναι ότι εσείς και ως μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ε, υπάρχει και μία διαφορετική από σα προσέγγιση και μέσα στην περιφέρεια Αττικής ε, σε σχέση και με αυτό, με τα θέματα που βλέπουμε. Ε, με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, ε, ε, είστε παρόντες στους πληστηριασμούς, στις εξώσεις που γίνονται στα σπίτια... Θέλω ένα σχόλιο για εσά. Από εσά γι' αυτό. Ναι, δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με τα κοινά να είμαστε εκλεγμένοι από χιλιάδες ανθρώπους ε, στην περιφέρεια Αττικής, όπως λέγεται στο δεύτερο σώμα μετά τη Βουλή, και να μην ασχολούμαστε με τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η ακρίβεια, να μην ασχολούμαστε με τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι οι πληστηριασμοί πρώτης κύριας κατοικία, όπως είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και στα κέντρα υγεία, όπως είναι η κατάσταση στα σχολεία μας, όπως είναι η κατάσταση με τα μεγάλα ε, ζητήματα των υποδομών που είναι ανύπαρκτες ή τα μεγάλα θέματα που έχουμε να κάνουμε με, τη, με, τα βάσανα που τραβάνε όλα τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Προχθέ έγινε ένα πολύ μεγάλο, ένα συγκλονιστικό συλλαλητήριο και εκεί ήταν σύσσωμη η λαϊκή συσπήρωση, όχι μόνο τη περιφέρεια Αττική, αλλά και των περισσότερων Δήμων. Άλλοι ήταν αυτοί που έλαψαν για τι απουσίε του ή ορισμένοι ήρθαν μόνο για τι φωτογραφίε, με, ενεργη, με ενεργητική συμμετοχή για να, και στην οργάνωση τη προσπάθεια για να κατέβουν εκατοντάδε τρακτέρ στο κέντρο του συντάγματο και να ακούσουμε από πρώτο χέρι πάρα πολύ μεγάλε αλήθειες. Ότι την παραγωγή την παίρνουν από του ανθρώπου με 17 λεπτά από το χωράφι και εμεί θα πληρώνουμε εδώ πέρα 2,5 ευρώ. Στα βασικά είδη, 17 εδώ. λεπτά, 2,5 ευρώ. Σε να ακούσουμε μεγάλε αλήθειε όπω οι χιλιάδε που κατέβηκαν αγρότε με τι οικογένειέ του από τη Θεσσαλία, όπου έξι μήνε. Μετά τις μεγάλες καταστροφές που είδαμε, παραμένουν 170.000 στρέμματα κάτω από το νερό, παραμένουν σπίτια κατεστραμμένα, παραμένουν μηχανήματα κατεστραμμένα και οι άνθρωποι είναι στην απόγνωση, δεν έχουν λάβει ούτε τις ελάχιστες αποζημιώσεις, παρά ε, παίρνουν για αντα... ανταμοιβή πολύ μεγάλες κουβέντες και πολύ μεγάλα λόγια, ανέξοδα κούφια λόγια. Κατά συνέπεια, εμείς λέμε ότι είναι μια επιδοφόρα περίοδος αυτή που ζούμε. Δεν συμμεριζόμαστε την άποψη εκείνων που ψάχνουν και σήμερα να ζητούν ποιο κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Εδώ μπροστά μα είναι η αντιπολίτευση μαζική, μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική που καταστρέφει ζωέ και αφήνει τεράστια προβλήματα στην εργατική λαϊκή οικογένεια. Και σε αυτή την μαζική, μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν τα μέλη, οι οπαδοί, οι φίλοι, οι ψηφοφόροι, αλλά και οι συμπορευόμενοι. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να μπορέσουν να βγουν μπροστά οι πραγματικέ διεκδικήσει του λαού μα, αυτά που αφορούν αυτή τη στιγμή το σύνολο του ελληνικού λαού. Αυτό είναι και το μεγάλο θέμα ναι. που βάζουμε και στην περιφέρεια Αττικής και όχι μόνο. Γιατί προηγήθηκε, για παράδειγμα, το συνέδριο τη ΕΝΠΕ με καινούρια ε, όργανα, ξαναεκλέχτηκε ο κύριο Τζιτσικώστα, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο. Τίποτα καινούριο δεν ακούσαμε και για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την περιφέρεια δική, πρέπει να ξέρετε ότι αμέσω μετά τι εκλογέ, όχι μόνο δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά είμαστε στον, στον, ίδιο παρονομαστή, είμαστε στην εφαρμογή τη ίδια πολιτική, όπω έχουμε πει, σαν μια ιδιότυπη σκηταλοδρομία που ένα παραδίδει τον στον άλλο. Δηλαδή, είχαμε περιφερειακέ αρχέ από άλλα κόμματα που πέρασαν από την κυβέρνηση, ναι. που παρέδιδαν σε άλλα κόμματα που εκλέγονταν. Τώρα έχουμε από τι ίδιε, α το πούμε έτσι, συνιστώσες των ίδιων κομμάτων που παραδίδει μία παράταξη ε, στην άλλη και συνεχίζεται το αντιλαϊκό έργο. Δεν έχει λυθεί τίποτα. Δεν Εγώ έχει αντιμετωπιστεί να τίποτα. Τα για να, να ξέρουν και οι τηλεθεατέ να του Και το πιο χαρακτηριστικό, είναι. να πούμε, που έχει να κάνει με την, ε, με την ίδια την κατάσταση που, ναι. που βιώνουμε όλοι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με αφορμή, α το πούμε έτσι, ε, αυτά που ακούσαμε από του Θεσσαλούς αγρότε που ήρθαν. Αυτά που ακούσαμε από του αγρότε όλη τη Ελλάδα που έχουν τεράστια οξυμένα προβλήματα, ιδιαίτερα από την κοινή αγροτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που φυσικά οι αγρότε δεν, δεν, μπορούσαν οι άνθρωποι να γνωρίζουν όλε τι λεπτομέρειε τις λεπτομέρειες, λεπτομέρειες τη κοινή αγροτική πολιτική, yeah. τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σε λίγο θα μπούμε και στην κάλπη των ευρωεκλογών. Όμω τα κόμματα που την ψήφισαν και τα κόμματα που τη στήριξαν ήξεραν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει κοινή αγροτική πολιτική, που είναι το ξεκλήρισμα των αγροτών. Που είναι να συγκεντρωθούν τα στρέμματα σε λίγα χέρια. Που είναι να ωφεληθούν οι, μεγάλες, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που ασχολούνται με την αγροτοδιατροφή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και την αντιμετώπιση των, των μεγάλων καταστροφών. Ναι. Και μαζί με τις μεγάλες καταστροφές έχουμε και την αντιμετώπιση των κρίσιμων υποδομών για να μην οδηγούμαστε στις μεγάλες καταστροφές. Όχι μόνο στη Θεσσαλία όπως μας κατήγηλαν οι αγρότες, δεν έχει γίνει τίποτα έξι μήνες μετά ναι. τις καταστροφές, ναι. αλλά ακόμα και στην Αττική να θυμίσουμε ότι στις 17 του Οκτώβρη 24 δήμοι της Αττικής έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού. Σε ναι. Έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης. Ε, για να πάρθουν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης πλημμυρικού φαινομένου, ιδιαίτερα οι δήμοι που συνορεύουν ή βρέχονται, ας το πούμε έτσι, από τρία μεγάλα ποτάμια, ρέματα ποτάμια, όπω ναι. όπως είναι ο Κυφσός, όπως είναι η Εσχατιά και όπως είναι ο Ποδονύχτης. Είναι 24 δήμοι. Αυτοί. Βγήκε το Υπουργείο Πολιτική Προστασία του κ. Κικίλια στι 17 του Οκτώβρη και είπε κυρίω 24 Δήμου σε κατάσταση συναγερμού σε κατάσταση έκτακτη κινητοποίηση. Είναι από το Μενίδη μέχρι τον Πειραιά και διαπερνά όλου του Δήμου Αγίων Αργύρων, Καματερού, του Περιστεριού, του Εγάλεου, του Δήμου Αθηναίων, τη Φιλαδέλφια, τη Χαλκιδόνα, του Μοσχάτου, τη Νίκαια, του Ρέντι. Όλε τι περιοχέ του Ποδονίφτη από το Μαρούσι μέχρι τη Χαλκιδόνα, όλε τι περιοχέ τη Εσχατιά που είναι ο Δήμο Φιλή μέσα, που είναι το Ήλιον, μην τι πάρουμε 24 Δήμοι. Μπορεί να ρωτήσει κάποιο από τον Οκτώβρη, τώρα φεύγει σε λίγο Φλεβάρη, τι έχει γίνει, τι έχει κάνει η κυβέρνηση, τι έχει κάνει η περιφέρεια, τι έχουν κάνει και οι δήμοι που έχουν κηρύξει όλε αυτέ τι περιοχέ σε κατάσταση συναγερμού ναι. ότι κινδυνεύουν με την πρώτη μεγάλη νεροποντή, που ακόμα ευτυχώ δεν έχει συμβεί, ναι. ε, να πάθουν πολύ μεγάλε ζημίε. Δεν έχει γίνει τίποτα. Γίνεται ένα παιχνίδι ευθυνών που ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον και η χρηματοδότηση πηγαίνει ξανά στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Είμαστε γι' αυτό λέμε στο ίδιο έργο στο ίδιο θεατές. Ξαναπηγαίνει εκεί που έχουν συμφέρον οι μεγάλοι επιχειρηματικοί ομίλοι και δεν δίνεται τίποτα για τα μεγάλα, αναγκαία, οι ίδιοι τα ονομάζουν κρίσιμα έργα από τη στιγμή που έχουν κηρύξει 24 Δήμους σε κατάσταση συνεγερμού. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει πως πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν ε, μέσα από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το Ταμείο Ανάκαμψη έθεσε μέσα, ε, θα δοθούν στι 13 περιφέρειες τη χώρα. Είπε ότι η Αττική είναι από μόνη τη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή ήσασταν και από του νεότερου βουλευτέ, έχετε δει και μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο πώ ακριβώ κινούμεθα, αλλά και τώρα στην περιφέρεια τα χρήματα αυτά για να μπορέσουν να γίνουν, να υλοποιηθούν τα έργα πρόληψης, όπως εμείς πλέον γνωρίζουμε με την κλιματική κρίση, πώς προχωρούν κύριε Προτούλημου. Ας προσπεράσουμε για χάρη συντομίας ναι. το γεγονός, που δεν είναι μικρό αυτό το γεγονός, το γεγονός ότι αυτά τα έργα γίνονται αποσπασματικά. Ναι γίνονται κακοσχεδιασμένα, γίνονται άναρχα, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός, δεν υπάρχει ένας ενιαίος κατασκευαστικός φορέας, ούτε ένας ενιαίος κρατικός μηχανισμός που να σχεδιάζει, να έχει το σύνολο των αναγκών, να έχει το σύνολο το χάρτη των αναγκαίων έργων που πρέπει να γίνουν, για παράδειγμα, στα αντιπλημμυρικά έργα, να τα σχεδιάζει, να τα χρηματοδοτεί και να τα φτιάχνει. Γι' αυτό μπορεί να φτιαχτεί ένα έργο που να γλιτώνει τη μία περιοχή και να πνίγει την από κάτω. Αυτό λέμε αποσπασματικότητα, αυτό λέμε κακό σχεδιασμό, αυτό λέμε και χρονοκαθυστέρηση. Όμω, αυτή τη στιγμή, αυτό το προσπερνάμε για χάρη συντομία, τι έχουμε. Έχουμε και την πλήρη έλλειψη προσανατολισμού για να γίνουν αυτά τα έργα στον προπολογισμό του 2024. Γιατί πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα και όχι να εντυπωσιαζόμαστε από εξαγγελίε και μεγάλα νούμερα που ακούμε. Ψηφίστηκε προπολογισμό για το έτο 2024 στην περιφέρεια Αττική. Ναι. Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά στα αντιπλημμυρικά έργα, Καμία. Καμία. Καμία απολύτω. Είχε ο προηγούμενο προπολογισμό 117 αντιπλημμυρικά έργα, αναγκαία, χρήσιμα Ωραία. αυτά τα έργα. Λέμε χάρη συντομία, προσπερνάμε το γεγονό ότι θα γίνουν και αυτά αποσπασματικά, α πούμε, ότι γίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. 117 τέτοια έργα. Προπολογισμού 400 εκατομμυρίων ο προηγούμενο προπολογισμό έδινε μόνο 9 εκατομμύρια. Το 2024 παραμένει ίδιο ο προπολογισμό σε αυτά τα έργα. Με αυτό το ρυθμό, μόνο τα 117 έργα. Μόνο τα 117 έργα, δεν λέμε για όλα τα, τα αναγκαία που ακόμα δεν έχουν μελετηθεί, yeah. ακόμα δεν έχουν σχεδιαστεί, ακόμα δεν έχουν προπολογιστεί. Λέμε για αυτά που έχουν προπολογιστεί, είναι σε φάση μελετών και είναι για να γίνουν. 117 έργα προπολογισμού 400 εκατομμυρίων δίνονται 10 εκατομμύρια. Άμα κάνουμε μια απλή διέρεση, θα δούμε ότι σε 40 χρόνια, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα ολοκληρωθούν ναι. αυτά τα έργα. Γι' αυτό λέμε ότι ζητήματα που αντιμετωπίζει η ίδια, που εντοπίζει η ίδια η πολιτεία, δεν τα αντιμετωπίζει. Οι ίδιοι υπουργοί βγαίνουν και λένε πάρτε μετρα ακόμα και στο πιο απλό ζήτημα, mm -hmm. που είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων, που είναι ο καθα... το ξεμπάζωμα των ρεμάτων. Ακόμα και σε αυτό Εδώ δεν υπάρχει η, διάκριση η αναγκαία. μεταξύ του δευτερού αυτοδιοίκηση και τη ε, κεντρική διοίκηση, κύριε Πρωτούλη. Δηλαδή, γνωρίζουμε ποιο κάνει τι. Γιατί υπάρχει και αυτή η σύγχυση αρμοδιοτήτων. Ναι, αυτό είναι μια βολική συζήτηση Α. που γίνεται για Μου να μετατίθονται οι ευθύνε. Mm -hmm. Γι' αυτό και βλέπετε τον Υπουργό και λέει ότι εγώ κήρυξα την Αττική σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Ε, πάρτε η Περιφέρεια και η Δήμη, πάρτε μέτρα. Εγώ δεν μπορώ να πάρω μέτρα. Ναι. Βγαίνει η Περιφέρεια και λέει: Εγώ δεν έχω να πάρω κάποιο μέτρο. Α το πάρει το Υπουργείο και η Δήμη. Βγαίνουν ναι. οι Δήμη και λένε: Οι δύο από πάνω φταίνε, που ναι. εμένα δεν μου δώσαν τίποτα. Και έτσι πετυχαίνεται το μπαλάκι στον ένα, από τον ένα στον άλλον mm. και οι αρμοδιότητε υπάρχουν με σαφήνεια. Μάλιστα. Τα ρέματα ανήκουν στην Περιφέρεια. Τα αντιπλημμυρικά ανήκουν στην κυβέρνηση που τα χρηματοδοτεί και στο αντίστοιχο Υπουργείο. Οι Δήμοι τα εκτελούν. Όταν είναι να κάνουν δουλειά κερδοφόρα για επιχειρηματικού ομίλου, πώ τρέχουν πολύ γρήγορα τα έργα. Α πάμε μια βόλτα στο ελληνικό. Τρέχουν πολύ γρήγορα όλα. Και το αντιπλημμυρικό γίνεται και τα σπίτια χτίζονται και οι απαλωτριώσει προχωράνε. Όλα προχωράνε και η χρηματοδότηση είναι απρόσκοπτη. Να. Εκεί όμω που είναι να γίνουν αναγκαία έργα, όπω για να μην πνιγεί η Δυτική Αθήνα, για να μην πνιγεί ο Πειραιάς, για να μην πνιγεί η Δυτική η Αττική και άλλε περιοχέ, δεν γίνεται τίποτα. Θέλω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο την παρέμβασή σα, την τοποθέτησή σα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι μια παρέμβαση που συζητήθηκε ιδιαίτερα. Γιατί εσεί τονίσατε πω μετά από 13 χρόνια υπάρχουν 900 πολύ σημαντικά έργα που θα σα ρωτήσω, φυσικά δεν μπορούμε να τα παριθμίσουμε όλα. Ε, αλλά ποια είναι, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατέ, τα οποία φεύγουν από χρόνο σε χρόνο και τελικά πάμε να συμπληρώσουμε 15 χρόνια όπου απλώ τα κουβεντιάζουμε. Πάμε να σα ακούσουμε, γιατί ήταν πολύ σημαντική και συζητήθηκε η παρέμβασή σα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και επιστρέφω αμέσω με αυτό. Ανοίγει θέμα ξανά να δούμε τον προπολογισμό. Από ό,τι φαίνεται από τι τοποθετήσει, ανοίγει θέμα να ξαναδούμε τον προπολογισμό τη Περιφέρεια Αδική. Βάζει κανένα τέτοιο θέμα αν ανοίξει τέτοιο θέμα. Εμεί ασφαλώ έχουμε τοποθετηθεί, μάλιστα θυμάστε ότι τοποθετηθήκαμε και στην ορκομοσία για το παράδοξο που υπάρχει η προηγούμενη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου να συζητάει προπολογισμό τη Περιφέρειας Αττική που δέσμευσε τη σημερινή σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη σημερινή διοίκηση να <χω> τον υλοποιήσει. Αν μπαίνει θέμα αναθεώρησης του προϋπολογισμού για το 2024, εμείς βεβαίως είμαστε εδώ να το συζητήσουμε και να πούμε και με στοιχεία και αποδείξεις όλα αυτά που συζητήσαμε και στον προϋπολογισμό. Πράγματι, υπάρχουν 900 τον αριθμό έργα, τα οποία μεταφέρονται από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό. Από ποιο έτος, ξέρετε? Από το έτος 2011. Επειδή μην κάνει στον τον εδώ μέσα, το έτος 2011 μεταφέρονται 900 έργα, τα οποία στον προϋπολογισμό έχουν ένα κονδύλι χιλίων ευρώ, κάποια και λίγο περισσότερο απλά για να μένουν στην εγγραφή στον προϋπολογισμό και μεταφέρονται και τα περισσότερα ποια είναι. Είναι τα έργα τα οποία είναι αναγκαία, είναι τα έργα τα οποία θέλουν γενναία χρηματοδότηση, είναι τα αντιπλημμυρικά, είναι τα αντισυσμικά, είναι τα έργα τα αναγκαία για να σωθούμε από τις πλημμύρες, από τις φωτιές και όλες τις φυσικές καταστροφές, αλλά πολύ περισσότερο και για να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση στη ζωή των κατοίκων της Αττικής. Ανοίγει τέτοιο θέμα προϋπολογισμού. Εμείς εδώ είμαστε. Αν ανοίγει τέτοιο θέμα από τον κύριο Ιακυμίδη, από τον κύριο Σγουρό, ανοίγει τέτοιο θέμα. Εμείς είμαστε υπέρ. Αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2024, συζήτηση συγκεκριμένη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι λέτε. Δεν αναθεωρήθηκε όμω ο προπολογισμό, <laughs> ψηφίστηκε ο ίδιο <laughs> που υπήρχε πριν <laughs> και μάθαμε ότι ορισμένα έργα, μάλιστα, απεντάχθηκαν ορισμένα έργα. Ε, έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μια πιο αναλυτική ενημέρωση για το ποια έργα θα ουσιαστικά θα απενταχθούν. Ε, ναι, στον προπολογισμό, άμα δούμε, υπάρχουν 900 έργα τα οποία τα, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των έργων τι είχαν στον κωδικό, στα εκτελεστέ έργα, στον κωδικό είχαν. 1000 ευρώ. Άσχετα τον προπολογισμό που υπήρχε στην πίστοση που λέμε, δηλαδή Άσχε. πόσα δίνονται κάθε χρόνο για να προχωρήσει αυτό το έργο, 1000 βλέπαμε 1000 ευρώ. Το 1000 ευρώ ήταν ε, ένα συμβολικό ας το πούμε έτσι, ποσό για να παραμένει στον προπολογισμό αυτό το, το έργο. Ποια ήταν αυτά τα έργα, Είναι τα έργα που κατά κύριο λόγο δεν έχουν ενδιαφέρον να επενδύσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Όπω αυτό που συζητάμε αναλυτικά τώρα. Τα αντιπλημμυρικά έργα. Ναι. Δεν αφήνουν κέρδο αυτά τα έργα. Δεν κόβονται διόδια σε αυτά τα έργα. Ούτε μπορεί να εμπορευτεί το ρέμα που θα περάσει από κάτω. Είναι όπω επίση το ζήτημα τη μεταφορά των μαθητών. Ή στη Δυτική Αττική που πήγαμε και δώσαμε και μία συνέντευξη που παρακολουθήσαμε. Την προβάλαμε συζήτηση, ναι, που έγινε μαζί με του εργαζόμενου και ουσιαστικέ παρατηρήσει που μα κάνανε για τι ελλείψει. Υπάρχουν, για παράδειγμα, έξι αυτή τη στιγμή έξι άγωνα δρομολόγια η Περιφέρεια Αττικής έχει την ευθύνη για τη μεταφορά των μαθητών στα ειδικά σχολεία, παιδιά με ειδικέ ανάγκε, ε, στα μουσικά λύκεια και σε άλλα διατηματι... διαδημοτικά ε, σχολεία, γυμνάσια, λύκεια και δημοτικά. Έχει την ευθύνη τη μεταφο... μεταφορά των μαθητών η Περιφέρεια Αττικής. Υπάρχουν έξι άγωνα δρομολόγια. Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει ούτε ένα λεωφορείο, δεν έχει ούτε ένα οδηγό. Οι εργολάβοι δεν έχουν ενδιαφέρον να επενδύσουν σε αυτό το ζήτημα, ιδιαίτερα σε άγωνα δρομολόγια που δεν έχουν Αγώνα από τη σύμβαση, δεν, έχουν, δεν είμαστε στην άγωνη γραμμή ναι, δηλαδή. της, ε, ε, της Ελλάδας. Λοιπόν, προπολογισμοί που υπήρχαν για να δοθούν χρήματα μεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά. Αναγκαίων υποδομών έργα αντίστοιχα. Αναγκαίε υποδομέ είναι, για παράδειγμα, προγραμματικέ συμβάσει που γίνονται για τα σχολεία. Είναι εκπληκτικό ότι σε ολόκληρη την περιφέρεια Αττική, 5 εκατομμυρίων που ζούμε πλέον εδώ πέρα, πάνω από 4,5 εκατομμύρια σίγουρα. Ε, η Περιφέρεια Αττικής πανηγυρίζει για το χτίσιμο, η προηγούμενη και η σημερινή, μόνο ενό σχολείου. Είναι το Λύκειο της Μεταμόρφωσης, που χτίστηκε ένα επιπλέον Λύκειο. Υπήρχε ένα μοναδικό Λύκειο που πηγαίνανε πάνω από 500 παιδιά. Χτίστηκε ένα Λύκειο μετά από πόσα χρόνια και γι' αυτό πανηγυρίζουν. Ένας μόνο παιδικός σταθμός. Υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν και παιδικοί σταθμοί, τα οποία μεταφέρονται από χρόνο σε χρόνο με προπολογισμό 1000 ευρώ και ποτέ δεν Εκτελούνται αυτά τα αναγκαία έργα. Στη συντριπτική του πλειοψηφία, τα 900 έργα που μεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά, είναι αυτά τα αναγκαία έργα για το λαό, που όμω όμως δεν είναι κερδοφόρα για του επιχειρηματικού ομίλου. Θέλω να μείνουμε στα σχολεία, γιατί είδα αυτή την κοινή δήλωση που έκαναν έξι δήμαρχοι ε, για την οικονομική κατάσταση των, των σχολικών μονάδων. Και... Πρόσκειται και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, ο κ. Σταμέλο στην Κεσαριανή, ο κ. Πελεττήδε στην Πάτρα, ε, Τίρναβο, ε, Χαϊδάρη, ε, Πετρούπολη. Ε, λένε λοιπόν ότι είναι τραγική η κατάσταση, κύριε Πρωτούλη, ε, στο, στην Κεσαριανή, Έβλεπα Έκοψε το ρεύμα, οι ε, σε σχολείο. Υπάρχουν, είναι σε τραγική κατάσταση και στο επίπεδο των, των οικονομικών. Στον απολογισμό που δώσαμε και εμείς για την περιφέρεια είδαμε ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία με την ΚΤΥΠ ΑΕ και έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα για καινούργια σχολιά. Εδώ τι συμβαίνει ακριβώς. Ναι, πάρα πολλά χρήματα δεν γνωρίζουμε που έχουν δοθεί, πάντως σχολιά δεν έχουν χτιστεί ναι. στην Αττική. Δεν έχουν, δηλαδή με, άμα μιλάμε για εκατομμύρια θα πρέπει αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν σχολεία που πέφτουν τα ταβάνια και όμως πέφτουν τα ταβάνια. Ναι. Υπάρχουν σχολεία που στον πρώτο νεροποντί γίνονται τα προάβλια, γίνονται πισίνε και βγάζουμε τα παιδιά, κάνουμε γέφυρε με θρανία για να βγουν τα παιδιά. Υπάρχουν σχολεία που οι καυστήρε ε, κινδυνεύουν να σκάσουν και να έχουμε τραγικά ε, δυστυχήματα όπω συναντήσαμε τα προηγούμενα χρόνια σε άλλε περιοχέ τη χώρα. Η κατάσταση είναι πραγματικά επικίνδυνη για τα παιδιά. Γιατί μιλάμε για κτηριακέ υποδομέ οι οποίε είναι ασυντήρητε. Πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά δεν συντηρούνται. Δηλαδή, αυτό που γίνεται στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι να φρεσκάρισμα ένα βάψιμο πριν μπουν τα παιδιά ε, μέσα. Ναι. Και φυσικά μιλάμε για σχολικέ υποδομέ, οι οποίε δεν έχουν ελεγχθεί καν για σεισμό ή όποιε έχουν ελεγχθεί έχει γίνει με τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, ο οποίο ξέρετε είναι οπτικό. Ναι. Δηλαδή, περνάει ένα μηχανικό, βλέπει τι βασικέ βλάβε και σηκώνεται και και φεύγει, το υπογράφει και περιμένουμε να γίνει ένα πιο ουσιαστικό έλεγχο για σχολεία, τα οποία έχουν φτιαχτεί πάρα πολλά τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80, δηλαδή πάρα πολλέ δεκαετίε πίσω. Τα περισσότερα από αυτά και με τον αντισυσμικό κανονισμό που υπήρχε εκείνε τι δεκαετίε και όχι με τα σύγχρονα. Καμία Δεδομένα. Λέτε. Είναι επομένω τα χρήματα που δίνονται με βάση αυτέ τι ανάγκε. Άμα δούμε το ποσοστό του προπολογισμού που δίνεται για τα σχολεία, είναι απειροελάχιστο. Αν δούμε τον προπολογισμό που δίνεται για τα σχολεία, δεν ξεπερνάει το 5% που έχει δοθεί για να χτιστούν νέα σχολεία, για να συντηρηθούν σχολικέ ε, υποδομέ, και την ίδια στιγμή δίνονται για βιοκλιματικού ποδηλατόδρομου κάτι απίστευτα ποσά. Το 45% τη χρηματοδότηση τη περιφέρεια Αττικής ήταν για αστικέ αναπλάσει αστικέ αναπλάσει αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή ότι πριν τι εκλογέ σκάβονται για να ξανασκαφτούν την επόμενη φορά που θα ξανά έχουμε εκλογέ. Για να αλλάχθούν οι πλάκε του πεζοδρομίου και να μπουν βιοκλιματικέ πλάκε οι οποίε θα ξυλωθούν και θα μπουν οι επόμενε. Για να γίνουν οι παιδικέ χαρέ αντί να συντηρηθούν και να φτιαχτούν να γίνουν βιοκλιματικέ παιδικέ χαρέ και πάει λέγοντα. Το 45% είναι για τέτοιο είδου αναπλάσει και δεν δίνονται για αναγκαία έργα. Τα οποία μπορούν έστω να ανακουφίσουν τη σκληρή καθημερινότητα που έχουμε και στην περιφέρεια Αττικής. Να έρθω στα οικονομικά της περιφέρειας, γιατί ακούμε για ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Και η αλήθεια είναι, διερωτώνται και οι τηλεθεατές, πώς ακριβώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο που έχει να κάνει η περιφέρεια, και να αναφέρομαι και στην Αττική, γιατί είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Ε, αν και εφόσον υπάρχει αυτό το τραγικό έλλειμμα, όπως ε, ε, ακούμε, Είχα τον κύριο Εκημίδη τη προάλλε εδώ, ο επικεφαλή τη Μίζωνο Αντιπολίτευση, ο οποίο έθεσε ένα πολύ μεγάλο ποσό ελλείμματο, εάν και εφόσον φτάνουμε στα 170 εκατομμύρια, Έλλειμμα. Ναι, να τα πάρουμε από την αρχή. Η ο ΕΣΝΑ αν χρωστάει ναι, 300 εκατομμύρια. Υπάρχουν, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Ναι. Εμεί τα έχουμε αναδείξει πάρα πολύ καιρό. Ναι. Δεν περιμέναμε να αναδειχθούν τώρα. Ε, τα αναδείξαμε και στην κατά την προεκλογική περίοδο ότι υπάρχουν ναι. πάρα πολλά ζητήματα και τρόπο διαχείριση τεράστιων ποσών, τα οποία στο κάτω-κάτω τη γραφή είναι ποσά βγαλμένα από το αίμα και τον υδρότα του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα σε συνδίκε κρίση που με την άγρια φορολογία του μαζεύτηκαν αυτά τα ποσά, δεν πέσανε από τον ουρανό. Υπάρχει όμω και μία συζήτηση. Η συζήτηση είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι συζητάνε και γίνεται και ένας μεγάλος καυγάς ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους και στους ερετούς και στις παρατάξεις των ερετών. Ε, τι θα γίνουν τα 37 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψη και τα 26 δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ. Το οποίο ΕΣΠΑ, όλοι γνωρίζουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό περνάει μέσα από τι περιφέρειες. Ναι. Φυσικά είναι κονδύλια που δεν μοιράζονται στι περιφέρειες και οι περιφέρειες αποφασίζουν με βάση τι ανάγκε του. Δηλαδή δεν λένε ότι εγώ θέλω να θωρακίσω αντιπλημμυρικά την περιοχή μου, άρα. Ζητάω τόσα χρήματα, γι' αυτό θέλω να φτιάξω τα σχολεία μου. Θέλω να φτιάξω κέντρα υγεία, ένα νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική και άλλε βασικέ ανάγκε. Άρα θέλω τόσα λεφτά. Έρχονται στοχευμένα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι με τα καινούρια Green Deal, τα πράσινα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχονται στοχευμένα αυτά τα χρήματα και πηγαίνουν σε πράσινε, επωνομαζόμενε. Κατά μαύρε είναι στην πράξη, αλλά σε πράσινε, επωνομαζόμενε επενδύσει. Εκεί πάνε. Είναι ένα μεγάλο πεδίο επιχειρηματική δράση, κερδοφόρο και, και εκεί χρηματοδοτούνται. και δεν πάνε για τι ανάγκε. Υπάρχει επομένω ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτά τα τεράστια ποσά βγαλμένα στην κυριολεξία από το αίμα του ελληνικού λαού θα ξανακατευθυνθούν πάλι στου επιχειρηματικού ομίλου και δεν θα δοθούν για κρίσιμε υποδομέ, δεν θα δοθούν για να συντηρηθούν, για να φτιαχτούν δρόμοι, για να λυθεί το κυκλοφοριακό, για να φτιαχτούν τα σχολεία, τα νοσοκομεία μα. Πού θα πάνε. Αυτά τα λεφτά. Mm. Σε αυτό πρέπει να τοποθετηθούν όλε οι παρατάξει ναι. και φυσικά να διεκδικήσουν όπω διεκδικούν πολύ σωστά, είπατε οι έξι Δήμοι που έχουν στη διοίκηση τη Λαϊκή Υπηρεσία. Διεκδικούν χρήματα mm. για τα σχολεία του. Διεκδικούν χρήματα για την υγεία των πολιτών του. Διεκδικούν χρήματα για τι υποδομέ του. Διεκδικούν χρήματα για τα μέσα μαζική μεταφορά που να περνάνε από την πόλη του. Και για αναπλάσει προ όφελο του λαού τη πόλη και όχι που έχουν συμφέρον να επενδύσουν. Οι περίφημοι επενδυτέ. Οι υπόλοιποι περιφερειάρχε διεκδικούν, οι υπόλοιποι δήμαρχοι διεκδικούν, mm -hmm. άσχετο από αυτά τα χρήματα <στά> <στά> να πάρουν για τι ανάγκε των πολιτών του. Δεν διεκδικούν. Και γι' αυτό και άκουσα και διάβασα κιόλα και στι ε, εφημερίδε δηλώσει mm -hmm. που κάνουν και νέοι αντιπεριφερειάρχε, όπω για παράδειγμα περίφερε... συγγνώμη, <στά> <στά> Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία, ο καινούριο που βγήκε, ο που λέει ότι σε εμά δεν δίνουν τίποτα. Για τη Θεσσαλία από το Ταμείο Ανάκαμψη για τα αντιπλημμυρικά έργα, ναι. αλλά δίνουν, λέει 400 εκατομμύρια στην Αττική για μόλ. Δεν μα είπε ναι. για ποιο είναι αυτό το που. μόλ που δίνουν 400 εκατομμύρια ναι. από το Ταμείο Ανάκαμψη, αλλά είναι μια πραγματικότητα ναι. ότι εκεί θα πάνε αυτά τα ναι. λεφτά. Επομένω, το ένα θέμα είναι αυτό. Και το δεύτερο, που έχει να κάνει με τον τρόπο διαχείρισης εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίσαμε την πρόταση, γιατί ήταν και η δική μας πρόταση, ναι. να γίνει πραγματικά ενδελεχής έλεγχος στα οικονομικά της περιφέρειας. Ναι. Δεν έχουμε κάποια αυταπάτη. Ούτε είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξο ότι θα καταλήξει κάπου αυτό Από περισσότερο. Από το 19 έως το 23. Βέβαια. Το Για 19... διοίκηση Πατούλη. Ε, να πω η ρίστο εμπαρόδο. Τη διοίκηση Πατούλη θα είναι και πριν. Ο Γιώργος Πατούλης τη ναι, Δευτέρα ναι. ζωντανά και πιο στο στούντιο. Και, και πιο πριν, πριν. ιδιαίτερα για τον Έδισνα ναι. ε, και, πιο πριν. και πιο πριν. Γιατί ε, για τον Έδισνα πράγματι είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Ναι. Διαχειρίζεται εκατομμύρια των εκατομμυρίων και κανένας δεν βλέπει να αντιμετωπίζεται το μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που έχει στην ευθύνη του. Είναι ένα άλλο θέμα. Μάλιστα έχουμε καταγγείλει και πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα όπω η περίφημη χωματερή mm. στο γραμματικό η καινούρια που είναι να γίνει που ξεκίνησε mm. με προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων, πήγε στα 9 εκατομμύρια με 12 διαδοχικές παρατάσεις η μία πίσω από την άλλη αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί πάνω από 35 εκατομμύρια σε ένα έργο το οποίο δεν θα πρέπει να γίνει εκεί γιατί είναι πάνω σε ένα ρέμα που καταλήγει σε μια γνωστή παραλία, στην παραλία στο ΣΕΣΗ. Δηλαδή μια κατάλληλη τοποθεσία για να γίνει μια τέτοια ε, δραστηριότητα. Yeah. Και όμως για αυτή την ακατάλληλη χωροθέτηση, για αυτή την ακατάλληλη ε, υποδομή που φτιάχτηκε εκεί πέρα, ξεκινήσαμε με 7 εκατομμύρια και δόθηκαν πάνω από 35. Πώς δόθηκαν αυτά τα χρήματα. Όμως ε, δεν έχουμε κάποια... Α το πούμε έτσι, αυταπάτη, ούτε είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Θεωρούμε ότι περισσότερο χρησιμεύει σαν ένα άλοθη ε, για να βγει και η σημερινή περιφερειακή αρχή, η οποία είναι συνέχεια τη προηγούμενη, είναι να θυμίσουμε το ίδιο κόμμα. Ναι. Είναι η ίδια παράταξη. Είπε είναι βέβαια η... ο Νίκο ότι θα ζητήσουν Είναι και, για και οι Είναι οι ίδιοι εκλεγμένοι, ναι. δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Οι ίδιοι άνθρωποι ψήφισαν τον έλεγχο, το ψήφισαν βέβαια, αλλά ψήφισαν ναι. τον έλεγχο του εαυτού του είναι λίγο. Αφήνει κάποιε, α το πούμε έτσι, υπόλοιπε ότι θα χρησιμεύσαν ένα άλοθη mm -hmm. για να πούνε, να παιδιά, δεν έχει περιφέρει λεφτά. Mm -hmm. Άρα για τα κρίσιμα και τα αναγκαία δεν μπορούμε να κάνουμε mm -hmm. κάτι mm -hmm. περισσότερο. Εμεί δεν μιλάμε για άλοθη και θα επιμείνουμε. Πραγματικά να γίνει ουσιαστικό έλεγχος και στον τρόπο διαχείριση, αλλά το κύριο που μα απασχολεί εμά είναι να αναδειχθεί ο πολιτικό προσανατολισμό, δηλαδή που πάνε αυτά τα λεφτά, mm -hmm. ποιον εξυπηρετούν και αν καλύπτουν τι mm -hmm. ανάγκε. Των εργαζόμενων τη Αττική. Επειδή σιγά σιγά μπαίνουμε στην άνοιξη και έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τι πυρκαγιέ και για την πρόληψη, θέλω να πάμε και στα αιτήματα, γιατί ε, η κυρία Πανουτσάκου, η πρόεδρο τη Ομοσπονδία των Εργαζομένων και των 13 Περιφερειών, την φιλοξενούμε στο σημείο αναφορά. Ε, θέλω να δούμε πώ ακριβώ ε, έχουμε μια τραγική υποστελέχωση από εργαζόμενου. Ε, δεν έχουν μέσα, δεν υπάρχει κανένα εξοπλισμό. Άκουσα τον κύριο Κικίλια, παρένθεση που είπε για τις 13 συλλήψεις ε, με τους κυρίους για τις ε, φωτιές, τους εμπριστές. Ε, εδώ τώρα ακριβώς εσείς λέτε δεν υπάρχει άνθρωπος ούτε στα δασαρχεία, τα έχουμε καταργήσει όλα, τα έχουμε ρημώσει όλα, άρα ε, αφήνουμε ένα δάσος μόνο του, ε, οι πολίτες να προσπαθούν εν πάση πτώση, να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Ε, θέλω να δούμε εδώ τι ζητάτε εσείς ως λαϊκή Σπύρος για τους εργαζόμενους, γιατί χρειάζεται συνεργάτες συνεργάτε σα είναι μέσα στην περιφέρεια, τα μέσα, τον εξοπλισμό, φυσικά τι αυξήσει των μισθών, γιατί οι άνθρωποι παίρνουν πάρα πολλά λίγα χρήματα για όλο αυτό τον όγκο δουλειά που έχουν. Θέλω να πάμε στο, στην ουσία Π. Ναι, καταρχήν να πούμε το συγκεκριμένο ξανά. Ναι. Θα ξεκινήσει η συζήτηση για την αντιπυρική περίοδο. Ναι. Ε, αργά ή γρήγορα. Έχουμε προετοιμαστεί φέτο. Στα δασαρχεία τη Αντική δεν υπάρχει ούτε ένα Είναι απλό το θέμα θα προσλάβουν, αν προσλάβουν και πώ θα προσλάβουν, πάλι με ολιγόμενε συμβάσει. Ένα μόνιμο δασαργάτη δεν υπάρχει. Τα δασαρχεία είναι υποστελεχωμένα και δεν μιλάμε μόνο για την Αττική, λέμε για όλη τη χώρα. Τι θα γίνει, πώ θα αντιμετωπιστούν οι φωτιέ. Δασική υπηρεσία, όχι απλά υποστελεχωμένη, είναι πρακτικά ε, τόσο ε, υποστελεχομένη που να ανήκανε να προσφέρει έργο. Πήγαμε στην Δυτική Αττική για να πούμε συγκεκριμένα, η οποία είχε πράγματι πάρα πολλές καταστροφές, το 50% του δασικού πλούτου της Αττικής καταστράφηκε στη Δυτική Αττική το μεγαλύτερο κομμάτι. Σε τρεις διαδοχικές χρονιές με συνεχόμενες φωτιές. Από τα Γεράνια Όρια, από τη Μάνθρα, από τα Βίλια, όλες αυτές οι πυρκαγιές μέχρι τις παρυφές της, της Πώς είναι οι εργαζόμενοι στην πολιτική προστασία στην περιφερειατικής. Είναι μόνο τρεις οι οποίοι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να υπογράφουν τα χαρτιά για τι συμβάσει του εργολάβου. Οι οποίοι εργολάβοι τριβούν τα χέρια του. Ξαναλέμε, δεν υπάρχει ούτε μία υδροφόρα στην περιφέρεια Αττική. Είμαστε στο έλλειο των εργολάβων και των εργολαβιών για να μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδου πράγματα. Η μηχανική, η τεχνική διεύθυνση. Μόνο στη Δυτική Αττική λείπουν 32 μηχανικοί. Θα μου πείτε πώ υπάρχουν. Υπάρχουν ελάχιστοι. Οι οποίοι έχουν στην ευθύνη του 200 χιλιόμετρα υδατορεμάτων και, και δρόμων. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα πει κάποιο, ναι, ε, πρέπει να προσληφθούν. Ναι, γιατί δεν τους προσλαμβάνουν. Είναι 1717 οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την περιφέρεια Αττικής και έχουν προκυρηθεί μόνο 106 θέσεις. Από τις οποίες 106 εκθέσεις δεν έχουν έρθει κι όλοι. Και πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα με επιστημονικό δυναμικό που δεν έρχεται στην περιφέρεια Αρνούνται. Αττικής. Αρνούνται. Ή και παρετείται. Γιατί παρετείται. Γιατί σε έναν νεοεισερχόμενο μηχανικό από το, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να έρθει να δουλέψει στην περιφέρεια Αττικής, ο μισθός είναι 1150 ευρώ μεικτά. Δηλαδή είναι 850 ευρώ καθαρά. Για έναν πολιτικό μηχανικό για να το φέρουμε να αναλάβει μια τέτοια τεράστια ευθύνη για την πολιτική προστασία για, την, για τους δρόμους για τα, για τα υδατορέματα για τις κατασκευές κτλ γι' αυτό και δεν ε, έρχεται, έρχονται ε. πολιτικοί μηχανικοί ή δεν έρχεται ένας πολιτικός μηχανικός για να έρθει να αναλάβει μια θέση ευθύνη. στην ε, τεχνική α το πούμε έτσι υπηρεσία του περιβάλλοντο, που έχει την αρμοδιότητα για να κάνει του ελέγχου μιλάμε για τη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της χώρας, όπως είναι το θρεάσιο πεδίο, είναι μόνο τέσσερις. Είναι τέσσερις οι ελεκτές περιβάλλοντος. Τέσσερις επιστήμονες για να ελέξουν μεγάλες βιομηχανίες και χωρίς μέσα. Όχι απλά αυτοκίνητο, δεν έχουν ούτε εργαστήριο Καλώς. για να ελέγξουν ποιο ρηπαίνει και γιατί ρηπαίνει. Ούτε του δίνουν τη δυνατότητα σε μεγάλε επιχειρήσει, όπω είναι για παράδειγμα τα διηλιστήρια, να μπουν μέσα και να πάρουν τα στοιχεία των ρήπων του. Δεν του θα δίνουν. Δεν, δεν έχουν δικαίωμα να μπουν μέσα να τα πάρουν. Άρα, ε, έλεγχο τι θα κάνουν, θα κάνουν έλεγχο από μακριά. Επομένω, ε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν πρόκειται να λυθούν αυτά τα προβλήματα αν δεν ανατραπεί μια πολιτική που εφαρμόζεται. Γιατί δεν είναι μια κακοδιαχείριση αυτό που ζούμε. Mm -hmm. Είναι πλέον πάρα πολλά τα χρόνια για να θεωρούμε ότι υπάρχει κακοδιαχείριση. Είναι μια πολιτική στόχευση. Η πολιτική στόχευση είναι ότι εμεί εξυπηρετούμε του επενδυτέ. Οι επενδυτέ δεν θέλουν ελέγχου περιβαλλοντικού. Οι επενδυτέ δεν θέλουν να έχουν τι κρατικέ υπηρεσίε μέσα στα πόδια του, να του ελέγχουν, να πληρώνουν οι εργαζόμενοι τα δώρα του που απεργούν, αν τηρούνται τα ωράρια, αν εφαρμόζονται τα μέτρα υγεία και ασφάλεια που τα εργατικά τυχήματα έχουν φτάσει του 160 νεκρού μέσα σε ένα χρόνο. Δεν θέλουν τέτοιου είδου πράγματα οι επενδυτέ. Οι επενδυτέ θέλουν Ελντοράντο. Οι επενδυτέ θέλουν να είναι πλήρω ελεύθεροι να εκμεταλλεύονται του εργαζόμενου, τη φύση, του πόρου μα και άλλη, να βγάζουν κέρδη. Ο αντίλογο, κύριε Πρωτούλη, είναι πω θέλουμε τι θέσει εργασία, θέλουμε την ανάπτυξη, θέλουμε την επιχειρηματικότητα, το υγιέ επιχειρήν, ε, ώστε να μπορούν να. Είδα και το σύνθημα: θέλουμε μισθού με αξιοπρέπεια, ώστε να μπορούν να, να εργάζονται και να είναι, αν θέλετε, και στον χώρο της επιστήμης τους ο καθένας, και να προχωρούν. Δηλαδή δεν Το θέλει κανείς να ζει με επιδόματα. είναι ότι θέλουμε δικαιώματα. Θέλουμε δικαιώματα στη δουλειά, θέλουμε δικαιώματα σε ανθρώπινες πόλεις, θέλουμε mm -hmm. δικαιώματα στην υγεία μας, τα οποία αυτή τη στιγμή, mm -hmm. με αυτή την πολιτική που ζούμε, mm -hmm. τα στερούμαστε. Mm -hmm. να, επιμείνω, τα να επιμείνω στα οικονομικά, γιατί εσείς ασκείτε έλεγχο, απευθείας αναθέσεις για να δούμε πώς φτάνουμε, αν είμαστε προετοιμασμένοι, εγώ σας ρώτησα τώρα για τις ε, ε σε σχέση με αυτά που θέλουμε να έχουμε, ε, αν θα προλάβουμε φέτος. Θέλω να ρωτήσω και για το παρατηρητήριο, γιατί ακούσαμε τον κύριο Χαρδαλιά, το είχε ιδρύσει και ο κύριος Πατούλης, το παρατηρητήριο που θα ελέγχει την ταχύτητα και την ε, αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της κολυσιεργίας, της καθυστερήσεις, αυτό, με fast track διαδικασίες. Θέλω σα δώσω για αυτά τα δύο. Η ε, αλήθεια είναι πήξαμε στα παρατηρητήρια. <laughs> δηλαδή, έχουμε παρατηρητήριο ότι μόνο δεν χρειάζεται να το παρατηρεί κανεί. Πάμε μόνοι μας στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι γίνεται. Ναι. <laughs> ε, ο κύριο Πατούλη είχε φτιάξει παρατηρητήριο ρεμάτων. <laughs> να Παρατηρούμε τα ρέματα. Τώρα έχουμε παρατηρητήριο ε, το συμβάσεων. Εντάξει, άμα δεν θε να λύσει ένα θέμα, κάνει ένα παρατηρητήριο και το παρατηρεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια και λέμε για απευθεία αναθέσει. <laughs> Θυμάστε, είχαμε πει και προεκλογικά, είχαμε αναδείξει ένα θέμα που έχει να κάνει με τον καθαρισμό των ρεμάτων τη Δυτική Αττική. Ήταν ένα κονδύλι προπολογισμού 8 εκατομμυρίων. Τσακώνονταν οι εργολάβοι μεταξύ του, ο ένα προσέβευε απέναντι στον άλλον, δεν είχε γίνει τίποτα. Ε, πίσω, πίσω, παραπίσω, φτάσαμε τώρα μέσα στο Φλεβάρι ε, να δοθεί απευθεία ανάθεση. Να δοθούν λιγότερα, βέβαια, όχι 8 εκατομμύρια, να δοθεί ε, κοντά στα 2 εκατομμύρια. Απευθεία ανάθεση για να προχωρήσει Επιτέλου η δουλειά, όχι να διευθυντηθεί το ρέμα... ...να καθαρίσουν τα μπάζα. Από mm. τα ρέματα έστω το, το, το ελάχιστο. Έτσι πάνε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή υπάρχει μια σκόπιμη καθυστέρηση... Mm. ...η οποία είναι σκόπιμη κατά κύριο λόγο... ...από τις επιχειρήσεις και τις εταιρείε ...που λιμένονται όλα τα, τα δημόσια έργα... ...οι οποίες δεν είναι μία και δύο... ...όλες οι επιχειρήσεις, λίγο-πολύ... Ε, αναμεταξύ του τα μοιράζονται τα έργα. Βλέπετε, αναμεταξύ του μοιράζονται το ΕΣΠΑ, αναμεταξύ του μοιράζονται το Ταμείο Ανάκαμψη. Είναι συγκεκριμένε αυτέ οι επιχειρήσει. Είναι οι επιχειρήσει που έχουν τεράστια κέρδη ε, και μέσα στην κρίση και αυτή την περίοδο δισεκατομμύρια των δισεκατομμύριων. Είναι αυτοί που μοιράζονται, α το πούμε έτσι, τι δουλειέ που εκμεταλλεύονται του εργαζόμενου και όλου του υπόλοιπου. Για να μην πάμε μακριά, ποιε είναι αυτέ οι επιχειρήσει, είναι θα πάρουμε τις 150 επιχειρήσεις που είχαν τεράστια κέρδη όσο παραπάνω από το ΑΕΠ της χώρας μόνο τη χρονιά που πέρασε. Λίγο πολύ αυτές είναι οι επιχειρήσεις και οι εργολάβοι τους που μπλέκονται σε όλα τα, mm -hmm. σε όλα τα έργα και σε όλες τις, τις συμβάσεις. Και μεταξύ τους τη βρίσκουν την άκρη. Mm -hmm. Τη βρίσκουν την άκρη και προχωράνε δουλειέ. Mm -hmm. Αυτό που δεν βρίσκουμε εμείς όμως mm -hmm. είναι αναγκαίες υποδομές και αναγκαία έργα για την προστασία τη ζωή και την αναβάθμιση, όχι μόνο την προστασία mm -hmm. για την επιβίωση, και την αναβάθμιση τη ζωή μα σε αυτέ τι πόλει που ζούμε. Στον αντίλογο, η, η πρόταση τη Λαϊκή Ισπήρου τη ε, Θέλω κλείνοντα, ε, γιατί μα απομένουν πέντε λεπτά, ε, θα, θα πάω στην υγεία. Για Πριν να πάμε δούμε... στην υγεία ναι. να πούμε το εξή. Το πρώτο και το κύριο mm -hmm. είναι προσλήψει εδώ και τώρα. Mm. Εδώ και τώρα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε να υπάρχουν υπηρεσίε υποστελεχωμένε και να καθόμαστε με το παρατηρητήριο που λένε ναι. και να παρατηρούμε ότι οι βασικέ και αναγκαίε υπηρεσίε είναι υποστελεχωμένε. Προσλήψει ή αναγκαίε προσλήψει. Εδώ και τώρα. Ναι. Εδώ και τώρα. Στα πάντα. Στου μηχανικού, στου καθαριστέ, στου ε, περιβαλλοντολόγου. Ε, σε ό,τι υπάρχει ανάγκη. Σε διοικητικού υπαλλήλου. Εδώ και τώρα προσλήψει. Εδώ και τώρα αυξήσει των μισθών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Το ένα στου δύο εργαζόμενου να αμείβεται με λιγότερο από 800 ευρώ και να συζητάμε τάχα μου ότι θα λυθεί το θέμα τη ακρίβεια. Πώ θα λυθεί, Οι τιμέ τραβάνε την ανηφόρα και οι μισθοί εδώ και 15 χρόνια είναι παγωμένοι. Και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων που είναι αναγκαίε για αυτέ τι υπηρεσίε. Και μάλιστα μισθοί 12 το χρόνο. Όχι 14. Γιατί έχουν καταργηθεί ναι. οι δύο μισθοί μέσα στην κρίση και δεν έχουν mm -hmm. επανέλθει. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που διεκδικούμε που βάζουμε θέμα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι είναι το αναγκαίο θέμα που πρέπει να λυθεί. Και ναι. δεύτερο, ότι εδώ και τώρα πρέπει να υπάρξει αναμόρφωση του προϋπολογισμού και να χρηματοδοτηθούν τα αναγκαία για την επιβίωση και την ε, ζωή μέσα σε αυτή τη μεγαλούπολη που ζούμε, έργα και μέτρα. Αυτό είναι το βασικό, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά, η αντιπλημμυρική προσωσία και τα ζητήματα της υγείας και της παιδείας. Αυτά τα τέσσερα είναι τα από βασικά. τα πιο βασικά ζητήματα. Είναι δυνατό να συζητάμε για την Ανατολική Αττική, η οποία έχει ξεπεράσει με βάση την τελευταία απογραφή το μισό εκατομμύριο κατοίκου, και να μην υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο σε μια ολόκληρη τέτοια περιοχή, και μόλι τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητάμε όχι με γρήγορε fast track διαδικασίε όπω γίνεται σε άλλε πλευρέ, ναι. αλλά τώρα να συζητάμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το αν είναι ανάγκη να γίνει νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική. Τώρα έρχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τώρα η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νοσοκομείο. Δηλαδή, πρακτικά μέχρι τώρα δεν είχε γίνει τίποτα. Και είχε εξασφαλιστεί το, το, το πρώτο μέρος ναι. του προϋπολογισμού. Είμαστε ακόμα, στην, το ποσό. Ναι, είμαστε ακόμα στη μελέτη. Μάλιστα, στη μελέτη. Ε, κλείνοντας, ε, έχω ένα λεπτό ε, και θέλω το δικό σας μήνυμα παύλα διακύβευμα σε σχέση με αυτή την πενταετή σητεία που είναι πολύ σημαντική για την περιφέρεια Αττικής Λαϊκής Αττικής. Εμείς θα επιδιώξουμε να γίνουμε η φωνή των εργαζόμενων αλλά για να μην υπάρχει και χαλασμένο τηλέφωνο θα επιδιώξουμε οι ίδιοι εργαζόμενοι και ο λαός μας με τους φορείς του οργανωμένα να εκφραστεί μέσα στο περιφερειακό συμβούλιο Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα ότι για πρώτη φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στη Δυτική Αττική ήρθαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μίλησαν και από πρώτο χέρι με τον απλό, δυναμικό, αλλά ουσιαστικό τρόπο εξέφρασαν την κατάσταση που ζουν και τα γνήσια πραγματικά αιτήματά τους 11 φορείς της περιοχής της Δυτικής Αττικής. Θα γίνει το ίδιο και την επόμενη Παρασκευή 1η Μαρτίου που έχει να να το δεύτερο το περιφερειακό και στο και συμβούλιο και στο Κερατσίνι γνωρίζουμε ότι το Εργατικό Κεντροπυρία και άλλα σωματεία για εκείνη την ημέρα έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να έρθουν όπως γνωρίζουν διαδηλώνοντα, φωνάζοντας τα αιτήματά τους απ' έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά ζητώντα να πάρουν και το λόγο θεωρούμε ότι από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι η φωνή των αποκλεισμένων από αυτά τα αιρετά σώματα Ωραία. να ακουστεί και να επιβάλλουν οι ίδιοι mm -hmm. εργαζόμενοι mm -hmm με τον αγώνα τους και την προσπάθειά τους ουσιαστικέ λύσει για τη ζωή τους. Ε, λογοδοσία, γιατί έβλεπα τι γίνεται σε σχέση Αυτή με τα δημοτικά είναι δημο... ουσιαστική λογοδοσία. Ακριβώς, γιατί έβλεπα τι θα γίνει και με τα δημοτικά συμβούλια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου.